Αυτή τη στιγμή θέλω να περάσουμε σε μία social media manager από τα Lidl. Είναι πολύ καλό αυτό. θέλω να έρθει σκηνή η κυρία Ελένη Σαββίδου. Η Ελένη εργάζεται για τη Lidl Ελλάς από το 2013. Ξεκινώντας από τον τομέα αγορών, όπου εργάστηκε για ένα χρόνο στο τμήμα σήμανσης, και, ε, και μετάφραση είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μια πρώτη επαφή με το δυναμικό και πολύπλευρο γοητευτικό χώρο του Λιανεμπόριου Τροφίμων. Σήμερα είναι υπεύθυνη για την παρουσία τη Lidl Eyla και τη Lidl Cyprus στα μεγαλύτερα κανάλια κοινωνική δικτύωση που διαθέτουν οι δύο εταιρείε, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τη στρατηγική για Facebook, Instagram και Twitter, καθώ και για το κομμάτι του influencer marketing. Περιμένουμε. Τα δύο τελευταία χρόνια, μισό λεπτό για το έχουμε γυαλό, παρέλαβε για λογαριασμό τη Lidl Ελλάδα αρκετά βραβεία τη δράση τη εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα, τόσο στα social media awards, όσο και στα self-service awards. Σήμερα θα μα μιλήσει για μια δράση εταιρική κοινωνική ευθύνη τη Little που εξελίχθηκε μέσω των social media και αναμφισβήτητα συζητήθηκε αφήνοντα τι καλύτερε των εντυπώσεων. Γιατί, όπω μα είπε και η ίδια, ό,τι είναι από τα Lidl είναι για καλό. Δεν ήξερα άλλα, θα πειραχτεί στο σχολείο. Καθόλου, γι' αυτό εδώ. Σέσαι, εδώ. Σέφνη, είμαι εδώ. Δηλαδή, είμαι δηλαδή, Ακριβώ, δηλαδή. αυτό είμαι. Γιατί <laughs> να πούμε κάτι άλλο. Ωραία. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Ε, Όπω ακούστηκε, ονομάζομαι Σαββίδου Ελένη. Είμαι υπεύθυνη για, το, για την παρουσία τη εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και Instagram. Ε, και σήμερα για εσά είμαι απλώ η Ελένη από τα Λίδλ. Αν θέλετε να το κρατήσετε φεύγοντα. Πριν ξεκινήσω, να αναφέρομαι σε αυτή τη δράση την οποία αισθάνομαι ότι οι περισσότεροι λίγο πολύ την παρακολουθήσατε, την ακούσατε, συμμετείχατε. Θα ήθελα να μου κάνετε μια χάρη. Θα ήθελα να μου σηκώσετε το χέρι όσοι οποτεδήποτε έτυχε να χρησιμοποιήσετε αυτή την έκφραση σε προσωπική στιγμή, στα κοινωνικά δίκτυα, να την ακούσετε από φίλους σας, να τρολάρετε, Μισό λεπτό, μην τα κατεβάσετε. Μην τα κατεβάσετε. Γυρίστε λίγο και κοιτάξτε τι γίνεται. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή λοιπόν ήταν η κατάσταση που είχαμε εμεί να αντιμετωπίσουμε σαν brand. Και στην ουσία, αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι να ανταπεξέλθουμε σε μία κατάσταση η οποία δεν έφυγε ούτε απευθεία το προϊόν μα, ούτε τι πωλήσει μα, ούτε τη Lidl σαν εργοδότη, αλλά ήταν μία φήμη, μία επικοινωνιακή κρίση, στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκε το μπραντ, χωρίς να φταίει το καημένο το μπραντ κάπου. Ε, το παρατήρωσα από την αρχή και είπαμε ότι, οκ, okay, το είδαμε, το μελετήσαμε, ήρθε η ώρα να αντιδράσουμε. Και κάπω έτσι, τα τμήματα επικοινωνία, μέσα στο οποίο υπάγομαι και εγώ, social media, εταιρική κοινωνική ευθύνη, με την πολύτιμη βοήθεια τη διαφημιστική μα που είναι η Newton's, ε, καταλήξαμε στο concept από τα Lidl το οποίο στην ουσία τι κάνει, μεταδίδει το core brand message της εταιρείας μας, που είναι ότι ό,τι είναι από τα Lidl είναι για καλό. Πάμε να δούμε λίγο όλο το, το χρονικό αυτής της δράσης. Είχαμε λοιπόν διάφορες ε, εκφράσεις, διάφορα ε, tweets, διάφορα posts στα social media, τα οποία συνδύαζαν μια ανεξάρτητη κατάσταση, έναν ηθοποιό, έναν πολιτικό, με το δικό μας μπραντ από τα Lidl. Βλέπαμε δημόσια πρόσωπα, βλέπαμε πολιτικούς, οι οποίοι επέλεγαν στο δημόσιο τους λόγο να εκφραστούν κατά αυτόν τον τρόπο για κάτι αρνητικό, για κάτι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό. Και έτσι το μπραντ μας βρέθηκε στο επίκεντρο, όπως είπα, και στο στόχαστρο μιας αρνητικής δημοσιότητας, όπου εμείς θέλαμε να την διαχειριστούμε και να μην την αφήσουμε απλώ να απλανάτε. Στόχος αυτής της καμπάνιας, όπως προείπα, είναι αρχικά η μετάδοση του ε, core brand message. Δηλαδή, να επικοινωνήσουμε προς τα έξω ότι πραγματικά ό,τι γίνεται από τα Lidl γίνεται για καλό. Παρ' όλα αυτά, και λίγο πιο ρεαλιστικά, αυτό που θέλαμε είναι να είμαστε reactive σε αυτή την περίπτωση, γιατί οι εξελίξεις μας πρόλαβαν. Αυτό ήταν ένα trend των τελευταίων χρόνων, το οποίο εμείς το παρατηρούσαμε από την πρώτη στιγμή, γιατί πολλοί άνθρωποι λέγανε «Μα καλά, έχει τέτοιο trend στα social media και δεν το αξιοποιείτε, δεν κάνετε μια δράση». Απλώς έπρεπε να είμαστε σίγουροι ότι όλο αυτό δεν θα γυρίσει boomerang. Οπότε, πραγματικά το μελετούσαμε από την πρώτη στιγμή, ψάχναμε να βρούμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να απαντήσουμε εμείς σαν brand, χωρίς να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως ακούστηκε και νωρίτερα, στα διάφορα trolls του ε, internet. Οπότε ήμασταν reactive, ήμασταν αυτοσαρκαστικοί, το οποίο ήταν ε, κάτι πρωτόγνωρο για τη δική μας εταιρεία. Είναι ένα brand ε, της φύση που είναι δραστηριοποιείται στο retail. Δεν έχουμε συνηθίσει από ένα σούπερ μάρκετ να αυτοτρολάρεται. Οπότε πήραμε αυτό το ρίσκο. Ε, φυσικά, όλη αυτή η ενέργεια Συνδυαζόταν απόλυτα με τη στρατηγική εταιρική κοινωνική ευθύνη τη εταιρεία μα, γιατί υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράση, το οποίο οι συνεργάτε μου ε, το τρέχουν όλα τα χρόνια και θέλαμε να είναι απολύτω συνυφασμένη αυτή η δράση με αυτό. Και φυσικά να μην ξεχνάμε ότι προσφέραμε. Κάναμε κάτι καλό. Προσφέραμε πίσω ε, στην κοινωνία το καλό που είχαμε λάβει σαν brand. Οπότε επιλέξαμε, τι? επιλέξαμε το Μπορούμε, που είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση. Η πιθ... πιθανότητα να την ξέρετε, ε, η οποία προσφέρει ε, φαγητό σε άτομα που το έχουν ανάγκη. Και αυτό εναρμονίζεται πλήρω με τη φιλοσοφία τη εταιρική κοινωνική ευθύνη μα, γιατί έχουμε ω στόχο πάντα να προσφέρουμε στο κοινό καλό. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, τι είχαμε, Είχαμε το πρόγραμμα εταιρική κοινωνική ευθύνη. Ε, σε συνδυασμό με τα social media, γιατί αυτή η δράση έλαβε χώρο στα social media, οπότε δεν δώσαμε εμείς περαιτέρω έκταση εσκεμένα, δηλαδή δεν βγήκαμε με ένα τηλεοπτικό, δεν βγήκαμε με in-store ε, διαφήμιση, μείναμε στα social media, γιατί εκεί ήταν αυτός ο διάλογος και θέλαμε να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Οπότε, ο μηχανισμός, αν δεν το γνωρίζετε, είναι ότι για κάθε αναφορά από τα Lidl στα social media, που ήταν άλλοτε αυθόρμητα αστεία ή πολλές φορές θελημένα απαξιωτική, Εμεί θέλαμε το, να το αντιστρέψουμε και σε κάτι δημιουργικό. Άρα, τι κάναμε. Για κάθε μία αναφορά προσφέραμε 10 γεύματα. Το οποίο είναι μια αναλογία για την οποία ήμασταν αρκετά υπερήφανοι, γιατί ξέραμε ότι αν μόνο μία αναφορά μπορεί να προσφέρει σε 10 ανθρώπου ένα πιάτο φαγητού, είναι, είναι κάτι το οποίο αξίζει να ε, αποδείξει ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για καλό. Άρα. Όπως είπα, εφόσον μιλάμε για κοινωνικά δίκτυα, ξεκινήσαμε με το post αρχικά μέσα στα δικά μας social media και το δελτίο τύπου που έφυγε ταυτόχρονα. Δημιουργήσαμε το site, το, ε, ε, στο οποίο τι κάναμε. Είχαμε δημιουργήσει μία πλατφόρμα, η οποία χρησιμοποιώντας όλα τα API των κοινωνικών δικτύων που συμμετείχαν μέσα στη δράση, σε συνεργασία με την εξωτερική εταιρεία NetSteps, μετρούσε με μονομένα όλε τι δημόσιε αναφορέ. Γιατί πάντα λαμβάναμε υπόψη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε θέλαμε να είμαστε καλυμμένοι ότι μετράμε τι αναφορέ που γίνονται στα κοινωνικά δίκτυα με την φράση ή το hashtag από τα Lidl. Οπότε κάπω έτσι άρχισε να πραγματώνεται όλο αυτό, το από τα Lidl, να μπαίνει μέσα στο χωνί τη προσφορά. Το κάτι καλό βγαίνει από όλο αυτό. Φυσικά όλο αυτό έλαβε χώρα στα δικό μας κοινωνικά δίκτυα. Εκεί θέλαμε να μείνει ο διάλογος, εκεί θέλαμε να αξιοποιήσουμε αυτό το trend. Συνεχώς βλέπαμε την κοινότητα να αναρωτιέται ότι πού βρισκόμαστε, οπότε κάναμε updates διαρκή για να βλέπουμε ότι ο κόσμος βλέπει ότι αυτό γίνεται. Δεν, γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, Υπήρχε ε, η απορία ότι τώρα σίγουρα δίνετε μερίδε, σίγουρα πολλαπλασιάζονται. Μήπω το χάσετε, μήπω απλώ γίνεται μια καμπάνια επικοινωνία. Οπότε εμεί από πλευρά μα, επειδή όλο αυτό το κομμάτι τη διαχείριση είναι in-house στην εταιρεία μα, επιλέγαμε να απαντάμε σε όλα αυτά τα σχόλια, επιλέγαμε να δίνουμε τα updates στον κόσμο ώστε να παρακολουθεί την εξέλιξη τη δράση. Και φυσικά οι followers μα στι δικέ μα πλατφόρμε να ενημερώνονται και να γίνονται οι ίδιοι οι ambassadors του μηνύματο και οι influencers από τη σειρά τους, οι οποίοι εξέφραζαν το θαυμασμό τους για αυτή τη δράση που ξεκίνησε πριν τα Χριστούγεννα, τη συμμετοχή τους, τη θέλησή τους να, να κάνουν κάτι καλό, βλέπαμε ότι και αυτοί ενεργοποιούσαν τις δικέ τους κοινότητες στα δικά τους κοινωνικά δίκτυα. Οπότε η σελίδα έμοιαζε κάπω έτσι, ανανεωνόταν κάθε πέντε λεπτά με τις ε, μερίδε φαγητού και τις αναφορές. Ήταν πολύ απλή, πολύ ξεκάθαρη, τίποτα περισσότερο. Απλώ μα έκανε εντύπωση να παρατηρούμε ε, ότι ο κόσμο έμπαινε, ο κόσμο συμμετείχε, ο κόσμος έμενε μέσα στη σελίδα, διάβαζε του όρου χρήση ε, και μετά έφευγε, γυρνούσε πίσω στα κοινωνικά δίκτυα για να κάνει τη δική του συνεισφορά. Ασφαλώς, για αυτό το κομμάτι συνεργαστήκαμε με του μεγαλύτερου publishers τη χώρα για να επικοινωνήσουν με το δικό του τρόπο αυτή τη δράση, Εμεί στείλαμε το δελτίο τύπου, εμεί είχαμε την επικοινωνία, αλλά εκεί αφήσαμε και εμεί την δημιουργικότητα κάθε μέσου να επέλθει για να το αγκαλιάσουν για το δικό του κοινό και να δώσουν στο δικό του κοινό να καταλάβει ότι ναι, πράγματι η ουσία είναι ότι γίνεται κάτι καλό εδώ, μπορείτε να συμμετέχετε. Οπότε είχαμε απλώ μέσα τα οποία αναρτούσαν το δελτίο τύπου, ε, καλούσαν τον κόσμο να συμμετάσχει, αλλά είχαμε και άρθρα τα οποία ε, έδιναν μια διαφορετική χρειά σε όλο αυτό και έλεγαν στον κόσμο ότι επιτέλου θα σταματήσει αυτό το αστείο, γιατί ακόμη και το ίδιο το brand βαρέθηκε και πλέον κάνει κάτι καλό. Οπότε, ας το τελειώσουμε έτσι, ας κάνουμε όλοι μαζί μια τελευταία ε, καλή πράξη με, Lidl, ε, με την έκφραση από τα Lidl και ας προχωρήσουμε. Ασφαλώς, αξιοποιήσαμε και εμείς το κομμάτι των ε, influencers ως ambassadors με κάποια πρόσωπα τα οποία ε, και από μόνα τους και κατόπιν επικοινωνία δικής μας μαζί τους, εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν σε αυτό και να καλέσουν τις δικές τους κοινότητε. οπότε είχαμε άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα να καλούν τον κόσμο να συμμετάσχει. Και τώρα το κομμάτι του reaction από το κοινό, το οποίο για εμάς ήταν ανέλπιστο, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε ένα brand σαν το δικό μας δεν είναι συνηθισμένο σε μεγάλες εκρήξεις αγάπης από τον κόσμο. Δηλαδή, οι community managers πάντα έχουν τη δυνατότητα να απαντάνε και να βλέπουν και να διαχειρίζονται δύσκολε καταστάσει. Αυτή είναι η καθημερινότητά μα, καλό ή κακό. Αλλά ξαφνικά μέσα από μια τέτοια social ενέργεια είδαμε σχόλια τα οποία τα βλέπαμε στο όνειρό μα. Θέλαμε να γυρίσουμε την άλλη μέρα το πρωί στο γραφείο για να δούμε περισσότερα, για να δούμε πώ είναι ο κόσμο να αγκαλιάζει πραγματικά μία δράση η οποία γίνεται για καλό και γίνεται από τα Lidl. Οπότε, κάπως έτσι, μέσα σε αυτό το διάστημα που έτρεξε η ενέργεια, συγκεντρώθηκαν σχεδόν 18.000 αναφορέ από τα Lidl, δημόσιε όπω προείπα, και εμεί όλο αυτό τα στρογγυλοποιήσαμε δίνοντα 200.000 γεύματα από τα Lidl στο Μπορούμε. Κάπω έτσι λοιπόν έγινε, έκλεισε η ενέργειά μα. Φυσικά έγινε δημόσια η εκδήλωση αγάπη στο Μπορούμε με την παράδοση τη επιταγή στη μη κυβερνητική οργάνωση. Και ας δούμε λίγο κάποια βαρετά με νούμερα, αλλά στην ουσία σημαντικά για εμάς, για να έχουμε το κομμάτι το ποσοτικό, το ότι δεν μιλάμε γενικά για μία δράση η οποία ναι, ήταν πολύ καλή, πολύ διαφορετική, μπράβο μας. Μιλάμε για μία δράση η οποία, στο peer value και στα έντυπα αλλά και στα online μέσα. Από πλευράς μας δόθηκαν 8.500 ευρώ, αλλά το earned media, το peer value ήταν πολύ μεγαλύτερο. Και κάτι τέτοιο αποτυπώθηκε και στα social media, που ήταν η βασική πλατφόρμα, το βασικό πεδίο δράσης της καμπάνιας, με μεγάλο paid reach, αλλά με ακόμη μεγαλύτερο organic reach. Οπότε, από την πλευρά μας, παρατηρώντας αυτά τα νούμερα και βλέποντας πόσο μεγάλη ήταν η απόκριση του κοινού και των μέσων σε όλο αυτό, καταλήξαμε στο ότι ναι, έγινε κάτι σωστά, ε, μιλήσαμε για μια επικοινωνιακή κρίση στην αρχή, η οποία εξομαλύνθηκε αν δεν εξαφανίστηκε. Και προσπαθούμε να, να το συνδυάζουμε πάντα με το κομμάτι το ότι η εταιρεία είναι ένα σούπερ μάρκετ. Είναι στην πρώτη γραμμή των καταναλωτών. Δεν είναι ένα προϊόν συγκεκριμένο. Είναι εκεί που θα μπούμε όλοι μα μετά τη δουλειά μα, μετά που θα πάρουμε τα παιδιά μα από το σχολείο. Είναι στην πρώτη γραμμή τα σούπερ μάρκετ. Οπότε θέλαμε όλο αυτό να φύγει από πάνω μα και να ξέρουμε ότι το μήνυμά μα θα περάσει σωστά. Οπότε για το διάστημα των δύο μηνών μπορείτε να δείτε τα νούμερα. Εγώ θα σταθώ λίγο περισσότερο στο κομμάτι του engagement, το οποίο ήταν 15% στο σύνολο σε όλες τις πλατφόρμες που αξιοποιήθηκαν. Ε, και για όσους φαντάζομαι γνωρίζουν από εδώ μέσα, είναι ένα νούμερο το οποίο δείχνει πως αν μη τι άλλο η κοινότητά μας αγκάλιασε τη δράση, συμμετείχε σε αυτήν και αυτό βοήθησε πάρα πολύ το κομμάτι το δικό μας, πως ήμασταν εκεί, απαντούσαμε, διαχειριζόμασταν όλη αυτήν την ενέργεια, με αποτέλεσμα να συμπληρωθούν αυτά τα νούμερα και η δράση η συγκεκριμένη να σταλεί και σε όλο τον όμιλο της Lidl παγκοσμίω σαν best practice για τα social media, κάτι το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα και βλέπουμε ότι Τέτοιε δράσεις και τέτοιες ενέργειες που ξεφεύγουν λίγο από το συνηθισμένο και τη ροή εργασιών μας δίνουν το έναυσμα να σκεφτούμε και εμείς λίγο διαφορετικά, που είμαστε εργαζόμενοι μέσα στην εταιρεία, να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω, να τολμήσουμε, γιατί στην ουσία τα social media περί αυτού πρόκειται, το να τολμήσουμε το, το κάτι διαφορετικό. Οπότε, εμεί τα νούμερα τα κρατάμε. Είναι αυτά που αποδεικνύουν το αποτέλεσμα τη δράση χειροπιαστά. Και στο σημείο αυτό, εγώ έχω ολοκληρώσει ένα τεράστιο ευχαριστώ από όλη την ομάδα που συμμετείχε σε αυτή την ενέργεια που μας καλέσατε σήμερα. Και θα κλείνοντας είναι φυσικά το ευχαριστούμε από τα Lidl και αυτό. Μας τα είπατε πάρα πολύ ωραία, οπότε από το Lidl είναι καλό. Ερωτήσεις. Κύριε Γκριγκρι, πάντα πρώτος. Ε, μικρόφωνα έχετε κύριε Χρυσή. Παρακαλώ, δεν σα ακούνε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν αντιμετωπίσατε προβλήματα από, από του από πάνω, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό επίση, κατάλαβαν το αποτα... Φαντάζομαι ότι δεν κατάλαβαν τι σημαίνει απόταλλο. Εκτό αν του εξηγήσατε όλη τη φιλοσοφία που υπάρχει στην αγορά. Uh -huh. Και όταν του εξηγήσατε, αν του εξηγήσατε, πώ λειτουργήσαν και πώ σα έδωσαν τελικά την έγκριση να κάνετε κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ε, αρχικά, όπως προείπα, αυτή την ε, κατάσταση, αυτό το trend που υπήρχε στα social media, το παρακολουθούσαμε για χρόνια. Δηλαδή, βγήκε η δράση τώρα, αλλά η προεργασία είχε γίνει χρόνια πριν. Οπότε, η μητρική εταιρεία και όλος ο όμιλος γνώριζε ότι στην Ελλάδα το σήμερα που δραστηριοποιείται η Λίτλ Ελλάς, υπάρχει αυτό το trend στα social media. Αυτό αυτός είναι ο ρόλο των χωρών, των επιμέρου. Να ενημερώνουν και τι υπόλοιπε χώρε και τη μητρική για καταστάσει οι οποίε υπάρχουν σε local επίπεδα. Οπότε γνώριζαν ότι επικοινωνιακά, παρόλο που μπορεί οι πωλήσει να πηγαίνουν καλά, το είμα τη εταιρεία συνεχώ να βελτιώνεται, η αγοραστική εμπειρία του πελάτη συνεχώ να παίρνουμε αποτελέσματα ότι βελτιώνεται και γίνεται καλύτερη, αυτό κορυφωνόταν παρά τις υπόλοιπε ε, παραμέτρους που, που βελτιώνονταν. Οπότε το γνώριζαν. Ε, δεν δεν είχαν κάτι να μας προτείνουν, γιατί δεν συμβαίνει σε άλλη χώρα. Είναι επίπεδο Έχει local, είναι, είναι στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Δεν, δεν έγινε δηλαδή κάτι που το πυροδότησε όλο αυτό. Οπότε μετά ήταν δική μας δουλειά. Εκεί έρχεται το κομμάτι της χώρας να δουλέψει σε τοπικό επίπεδο, να αξιολογήσει τα στοιχεία, να αξιολογήσει τις δυνάμεις της και στη συνέχεια να, προτείνει μια ολοκληρωμένη δράση. Ε, φυσικά, ήταν μια ενέργεια η οποία βρέθηκε μπροστά σε αρκετά εμπόδια, γιατί πολλοί ήταν αυτοί που λένε ότι μήπω γυρίσει όλο αυτό απέναντί μα, μήπω αφού τώρα ξεχάστηκε άστο, γιατί να μπούμε εμεί πάλι μέσα σε όλο αυτό. Αλλά με τα μεθοδευμένα βήματα και με μία ομάδα η οποία ήταν συνεχώς από πάνω και δούλευε πολύ εντατικά ώστε να μην ξεφύγει όλο αυτό από, την, από τον έλεγχό μας, νομίζω ότι τα αποτελέσματα που είδαμε, και τα ποιοτικά αλλά και τα ποσοτικά, ποιοτικά μιλώντας στο ότι ο κόσμος, όπως πρέπει, το αγκάλιασε και είδαμε μία διαφοροποίηση στο ήμα της εταιρεία στα κοινωνικά δίκτυα, νομίζω ότι έχει πιστεί και ο πιο δύσπιστος στην επιτυχία της συγκεκριμένης δράσης. Εγώ. Άλλη ερώτηση, ερώτηση από τα Lidl, θα είναι αυτή, για <laughs> <No, yeah, laughs> yeah. yeah, μικροφωνάκι μισό λεπτό παρακαλώ, ο κύριος να σας δώσει. Ένα σχόλιο πριν έλεγε, α, οι τιμές είναι χαμηλές γιατί η ποιότητα δεν είναι καλή. Μπαίνετε στη διαδικασία να απαντήσετε γιατί οι τιμές είναι χαμηλές και αν τα προϊόντα σας είναι καλά, όπω είναι ας πούμε σε άλλο σούπερ μάρκετ. Mm -hmm. ε, αυτό υπάρχει σαν αντίληψη γενικότερα, γιατί έχουμε την ιδιαιτερότητα και τη διαφοροποίηση σαν μπραντ να είμαστε το πρώτο, αν όχι το μοναδικό, μεγάλο discount supermarket, όπου καλώ ή κακό ο Έλληνα καταναλωτή δεν είναι συνηθισμένο σε τέτοιο είδου αγοραστικέ εμπειρίε. Οπότε είναι λογικό απολύτω να είναι καχύποπτο μπροστά στι χαμηλέ τιμέ. Ε, γι' αυτό το λόγο έχουν γίνει έρευνε να δούμε τι είναι αυτό που του προβληματίζει περισσότερο. Έχουν γίνει καμπάνιε above the line από την εταιρεία μα, όπου εξηγεί τα επιμέρου σημεία που εξοικονομούνται χρήματα μέσα στο μαγαζί. Αλλά στο κομμάτι τώρα το δικό μα των social media, ναι, επειδή That's έχουμε σαν KPI το response rate με ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό που υπερβαίνει το 98% σαν benchmark. Οπότε λίγο πολύ καλούμαστε να απαντάμε σε ό,τι. Αναρτηθεί στη σελίδα μα, ε, μπαίνουμε στη διαδικασία να απαντάμε, να ρωτάμε τι είναι αυτό που τον προβληματίζει, τι είναι αυτό που δεν βρήκε ή τι είναι αυτό που δεν τον ικανοποίησε. Υπάρχουν δικλείδε ασφαλεία στην εταιρεία μα για επιστροφή προϊόντων, για ε, εξυπηρέτηση από την εξυπηρέτηση πελατών, αλλά σε κάθε περίπτωση γίνεται διαχείριση στα social media. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Πάντω είναι απίστευτο έτσι. Είναι πολύ ακριβά, τσινάμε γιατί είναι ακριβά. Είναι πολύ φθηνά, λε. Ωπα, κάτι κρύβεται. Ναι, κάπω έτσι. αφού βρήκατε χρυσή τομή. Προσπαθούμε, γι' αυτό είμαστε εκεί. Τα, τα μια χαρά, αφού είστε από τα Lidl. Έτσι. Είμαστε και με τι ερωτήσει. Έχουμε άλλη ερώτηση. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.